Το συζητήσουμε σε λίγο. Καλησπερίζουμε τον διδάκτορα αθλητικού δικαίου και πρόεδρο του ΙΔΕΑΔ, του Ινστιτούτου Διεθνούς και Ελληνικού Αθλητικού Δικαίου, τον κύριο Ανδρέα Μαλάτο. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά, τι κάνετε? Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές. Εντάξει, αυτό είναι η περίφημη θεωρία ότι ο κλέφτης είναι πάντα ένα βήμα μπροστά από τον αστυνόμο. Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν θα έλεγα ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε τον όρο παράνομο στοιχηματισμό, γιατί ο στοιχηματισμός είναι νόμιμος. Υπάρχουν παράνομες ενέργειες για στήσιμο παιχνιδιών με σκοπό την αποκόμιση οφέλους από το στοιχηματισμό. Χάρη συντομίας το λέμε, αλλά ναι, έχει δίκιο. Ναι, αλλά και κάτι ακόμα όμως να πούμε, ότι τα στημένα παιχνίδια δεν αφορούν μόνο το στοιχηματισμό. Είναι ενδεχομένως το μεγαλύτερο κομμάτι του στοιχήματος ενός παιχνιδιού ο στοιχηματισμός, δεν είναι όμως μόνο. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι για τους οποίους μπορεί να στηθεί ένα παιχνίδι, που βασίζονται με την άσκηση εξουσίας στο ποδόσφαιρο. Εάν δηλαδή στήσω ένα παιχνίδι προκειμένου μια ομάδα από τη Β' Εθνική να ανέβει στην Α και να αποκτήσω έτσι μέσω αυτής της διαδικασίας τον έλεγχο στη Super League, είναι ένα στήσιμο το οποίο όμως δεν έχει σχέση με τον στοιχηματισμό. Μου εξασφαλίζει τον διοικητικό έλεγχο. Εξασφαλίζει, ναι, ακριβώς. Και λέω ότι για να αποδίδουμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι, θα πρέπει εδώ να επισημάνουμε ένα στοιχείο το οποίο δεν έχει συζητηθεί σχεδόν καθόλου. Να μην ξεχνάμε ότι η Super League 2 απαρτίζεται από ομάδες οι οποίες αγωνίζονται για να ανέβουν στην πρώτη εθνική κατηγορία, αλλά και από ομάδες οι οποίες παίζουν απλώς για να παίξουν. Αυτές οι περίφημες ομάδες Β των ΠΑΕ, οι οποίες δεν έχουν κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον από τη συμμετοχή τους στο πρωτάθλημα. Από φέτος θα έχουν, θέλουν, δεν θέλουν. Αλλάζουν δεν ξέρω με ποιο τρόπο. Ναι, με ποιο τρόπο. Θα υποβιβάζονται. Το να υποβιβάζονται δεν λέει τίποτα. Το να αφήνουν όμως έναν ανταγωνιστή τους να βγει πρώτος, δηλαδή όταν δεν έχεις την, ναι, αλλά πλέον, το κίνητρο πλέον, του, αν υποβιβάζουν του προβιβασμού, ναι, προβιβασμού, τώρα, κοιτάξτε, προβιβασμού τώρα, αυτό, έχουμε, αυτό ναι. Είναι, κοιτάξτε τώρα, αυτό είναι, να πω την αλήθεια, λίγο αστείο, διότι οι ομάδες Β τέτοιων ΠΑΕ ουδέποτε θα κινδυνεύσουν να υποβιβαστούν, αλλά και να κινδυνεύσουν να υποβιβαστούν δεν τους ενδιαφέρει. Αυτό που δεν έχουν αγωνιστικό κίνητρο για να είναι στην κατηγορία. Ναι. Και αυτό σημαίνει ότι αυτές οι ομάδες με τη συμπεριφορά τους στην αγωνιστική μπορούν να αναδείξουν πρωταθλητές. Και με τον τρόπο αυτό μπορούν να επηρεάσουν τη συγκρότηση της Super League 1 και την νομή της εξουσίας πάνω στο ποδόσφαιρο. Άρα λέτε, ότι η αλλίωση αποτελέσματος ενός αγώνα μπορεί να έχει σχέση όχι μόνο με το στοίχημα ή με τα βαθμολογικά ωφέλη, αλλά και με τον διοικητικό έλεγχο ολόκληρων κατηγοριών. Ακριβώς. Ναι. Και ολόκληρου του ποδοσφαίρου. Διότι κακά τα ψέματα, όποιος ελέγχει τη Super League, ελέγχει το μισό, όχι το μισό, πολύ παραπάνω από το μισό του ελληνικού ποδοσφαίρου. Άρα, δηλαδή, κοιτάξτε, μιλάμε για τον παράνομο στοιχηματισμό, όπως τον είπατε, μιλάμε για τα στημένα, μιλάμε για το ένα για το άλλο, και βλέπουμε από την άλλη μεριά η ίδια η πολιτεία που υποτίθεται ότι καταπολεμάει αυτά τα φαινόμενα να δημιουργεί δομές μέσα στο ποδόσφαιρο οι οποίες διευκολύνουν αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, κάπου αν δεν σοβαρευτούμε θα πελαγοδρομούμε συνεχώς. Mm. Και ήθελα με την ευκαιρία τώρα σας λίγο να παρεκκλίνω από το θέμα. Άκουσα τον κύριο Σπανέα και πράγματι τα είπε παρέα. Δεν χρειάζεται στη διαιτησία τίποτα παραπάνω από την προστασία της εκ μέρους της πολιτείας. Εάν η πολιτεία δεν προστατεύσει τον διαιτητή, πρώτον, με απόλυτη απαγόρευση δηλώσεων κατά της διαιτησίας οποιοδήποτε αθλητικού παράγοντα, οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή, οποιοδήποτε προπονητή. Επιβολή ποινών αυστηρών σε όποιον κάνει δηλώσεις για τη διαιτησία. Είναι κακή, είναι στημένη, είναι οτιδήποτε, καμία δήλωση. Υπάρχουν αρμόδια όργανα που εάν μια διαιτησία είναι είτε στημένη, είτε κακή, είτε καταστροφική για το ποδόσφαιρο ή οτιδήποτε,
μπορούν να ελέγξουν το διαιτητή. Τελεία και παύλα. Ναι. Δηλαδή, όχι είναι... δυσμενής κρίσης λέτε. Όχι καμία απολύτως. Και παλιά αυτό απαγορευόταν διαροπάλου. Παλιά. Καταργήθηκαν και αυτές οι διατάξεις. Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε. Είναι πολύ απλό το να φτιάξει κανείς το ποδόσφαιρο, αρκεί να το θέλει και βέβαια αρκεί να έχει και πέντε γράμμια γνώση. Εδώ οι υπουργοί, οι εκάστοτε υπουργοί αθλητισμού δεν εφαρμόζουν τον νόμο, κύριε καθηγητά. Δεν εφαρμόζουν τον νόμο. Οι εκάστοτε υπουργοί δυστυχώς δεν γνωρίζουν τον νόμο. Δεν γνωρίζουν τίποτα. Έρχονται άμαθοι και φεύγουν στραβομαθημένοι από αυτούς τους οποίους φέρνουν μαζί τους, οι οποίοι και αυτοί είναι άμαθοι. Και προσπαθούν στη φυτεία την υπουργική να μάθουν. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Έχω παράδειγμα τώρα, το οποίο είναι πολύ πρόσφατο. Η ΕΠΟ άλλαξε τον πειθαρχικό της κώδικα και συμπεριέλαβε τα σοβαρά και ασόβαρα χειραγωγημένα, το οποίο έχει προκαλέσει και γέλιο στο θυμηδία στη Ζηρίχη και στην Ιόν. Και ξέρετε, επικαλείται μέχρι και τον κώδικα της FIFA, ενώ η FIFA είναι έτοιμη να την τιμωρήσει. Και αναρωτιέμαι, αφού ούτως ή άλλως ο νόμος το προβλέπει, το ξέρετε καλύτερα, είστε συντάκτης πλήθους νομοθετημάτων, αθλητικών νομοθετημάτων. Το προβλέπει λοιπόν ο νόμος ευκρινώς και λέει ότι στο άρθρο 27 του 27-25 λέει ότι ο υπουργός είναι αυτός που εγκρίνει τον πειθαρχικό κώδικα ή τον κανονισμό της ΕΠΟ. Αλλά η ΕΠΟ λέει δεν το στέλνει στον υπουργό, δεν τα στέλνει αυτά στον υπουργό, προς χάριν ενός περίεργου αυτοδιοικήτου, ενός ασίδωτου αυτοδιοικήτου. Όχι ενός πραγματικού. Αναρωτιέμαι, ο κύριος Βρούτσης στην προηγουμένη περίπτωση δεν έχει την αυτονόητη υποχρέωση να πει: δώστε μου εδώ τους κώδικες σας, δώστε μου τους κανονισμούς σας. Αν δεν μου τους δώσετε, άρω την αθλητική σας αναγνώριση, αφού έχω το δικαίωμα από τον νόμο. Κοιτάξτε, δεν γνωρίζω ο κύριος Βρούτσης αν έχει τη γνώση καταρχήν και τη δύναμη να το πράξει. Γιατί αρκετοί το επιχείρησαν, κανένας δεν το έπραξε. Μακάρι να την έχει και να το πράξει. Οι παρανομίες και οι παρατυπίες που γίνονται με επίκεντρο την ΕΠΟ και το ποδόσφαιρο είναι πάμπολες και είναι εδώ και χρόνια γνωστές. Η αδράνεια του κράτους όσον αφορά αυτό το πρόβλημα είναι επίσης πασίγνωστη. Και κάπου ξεφεύγει το θέμα από τη δυνατότητα ενός υπουργού. Είναι καθαρά πλέον υπερβαίνει τον υπουργό και θα έλεγα ότι με τις πρόσφατες διαδικασίες με τον Τζέφεριν και τα λοιπά, θα έλεγα ότι ξεφεύγει ακόμα και από τις δυνάμεις του Πρωθυπουργού. Διότι όταν ο Πρωθυπουργός ενός κράτους καλεί τον Τζέφεριν για να του επιλύσει τα προβλήματα του ποδοσφαίρου... Ακόμη και των ξένων διαιτητών, ας πούμε. Ακόμη και των ξένων διαιτητών. Μα ποιοι ξένοι διαιτητές, από πού και ως πού ο ξένος διαιτητής είναι καλύτερος από τον Έλληνα. Απλώς ο ξένος διαιτητής δεν προφυλακίζεται, δεν στιγματίζεται, διότι θα σφυρίξει και θα φύγει. Εάν αυτό λοιπόν μπορέσουμε να το διασφαλίσουμε και στον Έλληνα διαιτητή, που αυτό μπορεί να το κάνει μόνο η πολιτεία με δρακόντια μέτρα, τότε θα έχουμε μια άριστη διαιτησία, θα έχουμε έναν άριστο αρχιδιαιτητή. Και να σας πω και κάτι. Ο κύριος Σπανέας σε τι υπολείπεται διοικητικά από τον κύριο Μπένετ ή τον κύριο Κλάντεμπερ και οτιδήποτε για να αναλάβει πρόεδρος της ΚΕΔ? Σε τίποτα. Απλώς είναι αυτή η αιώνια κατάρα που διαπνέει το ελληνικό ποδόσφαιρο του στιγματισμού του οπαδικού. Του λέει εσύ είσαι με τον έναν, εσύ είσαι με τον άλλο κτλ. Φυσικά όλοι είμαστε με κάποια ομάδα. Αλλά όλοι είμαστε και σοβαροί άνθρωποι. Όσοι είμαστε σοβαροί άνθρωποι. Όσοι είμαστε σοβαροί άνθρωποι, και ένας από αυτούς είναι και ο κύριος Πανέας, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να πει ότι βάζω τη συμπάθειά μου, την ποδοσφαιρική, έναντι υπεράνω του καθήκοντός μου να υπηρετήσω το ποδόσφαιρο. Όλοι έχουμε μια οπαδική και φίλαθλη συμπάθεια. Ασφαλώς. Θέλω να πω, εγώ λυπάμαι γιατί είναι πράγματι τόσο αυτονόητα τα πράγματα, τα έχουμε πει και τα έχουμε διδάξει και τα έχουμε τέλος πάντων υποστηρίξει τόσες φορές. Εντάξει, δεν ξέρω αν έχει νόημα να το επαναλάβουμε. Αλλά με την ευκαιρία θα ήθελα να πω ότι στις 20 Οκτωβρίου στην ετήσια σύνοδο του ΙΔΕΑΤ θα επαναλάβουμε για άλλη μια φορά όλα αυτά τα απλά πράγματα τα οποία θα πρέπει οι παράγοντες να τα ακούσουν και να τα υιοθετήσουν προκειμένου επιτέλους να φτιάξουμε το ποδόσφαιρο. Ναι. Και εμείς θα κάνουμε κλίση όντως
σε όλους, και στους Big Four και στους Big Five και σε όλους τους προέδρους των επαγγελματικών ομάδων και στον πρόεδρο της ΕΠΟ να έρθουν να ακούσουν, όχι ότι δεν τα ξέρουν, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή να τα συζητήσουμε αυτά όλα ενώπιο σε ενώπιο. Είδατε τι είπατε. Η δεύτερη φράση έχει αξία από αυτές που είπατε. Η ΕΠΟ παρανομεί και το κράτος αδρανεί. Ναι, ακριβώς. Αυτό γίνεται εδώ και χρόνια, έτσι δεν είναι τώρα. Όσον αφορά το ποδόσφαιρο, γίνεται, αυτό το πράγμα γίνεται εδώ και χρόνια. Ναι. Είναι γνωστό σε όλους. Και αν κάποιοι παράγοντες παρανομούν και κάνουν τους κανονισμούς κατά του δοκούν, τους φτιάχνουν όπως θέλουν, νομίζω το κράτος έχει την αυτονόητη υποχρέωση να παρέμβει για να διορθώσει, να βάλει μια τάξη. Είναι υποχρέωση της πολιτείας. Το κράτος έχει υποχρέωση να ελέγξει αν αυτά τα οποία λέει ο κανονισμός είναι σύμφωνα με τον νόμο. Ο νόμος δεν αναφέρεται στο ποιες ποινές θα επιβληθούν όταν βρεθεί ένα παιχνίδι στημένο. Μα δεν λέμε αυτό, δεν λέμε αυτό. Αποδίδουμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι. Ναι, λέμε δηλαδή, απλώς ότι δεν μπορεί ο πειθαρχικός κώδικας ΣΕΠΟ να γράφει ότι υπάρχουν στημένα μάτς για πλάκα. Αυτό δεν μπορεί να το γράφει ένας πειθαρχικός κώδικας. Ότι υπάρχουν και χειραγωγημένα μάτς για πλάκα. Ναι, επαναλαμβάνω ότι όντως δεν επιτρέπεται να το γράφει, αλλά αυτό, το ότι το γράφει, δεν αντίκειται σε κάποια διάταξη νόμου την οποία θα έρθει ο Υπουργός να, κατά τον έλεγχο νομιμότητας να την προβάλλει προκειμένου να αλλάξει τον κανονισμό. Θα εγκρίνει ένα τέτοιο πειθαρχικό κώδικα. Ναι. Θα τον εγκρίνει, ναι, λέτε. Ναι, θα τον εγκρίνει, διότι δεν υπάρχει αντίστοιχη διάταξη στην νομοθεσία του κράτους που να λέει το αντίθετο. Άρα λοιπόν πρέπει να νομοθετήσει το κράτος, λέτε. Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Αλλά θα έλεγα ότι πριν από όλα θα έπρεπε να νομοθετήσει η κοινή λογική. Και η κοινή λογική λέει, θα έχουμε ξαναπεί πάλι, ότι πρώτον, το πειθαρχικό δίκαιο ανεξάρτητο από το ποινικό. Δεύτερον, οι εκθέσεις της Sport Radar για το πειθαρχικό δίκαιο αποτελούν πλήρη απόδειξη, για το πειθαρχικό δίκαιο αποτελούν πλήρη απόδειξη και δεν, στη σήματος, και δεν χρειάζεται άλλη βοηθητική αποδεικτική διαδικασία. Αυτό το οποίο μένει είναι το μέγεθος ποινής. Και το μέγεθος της ποινής δεν μπορεί να είναι άλλο από τον αποκλεισμό, ενδεχομένως και τον διαπαντός αποκλεισμό, με τη μόνη προϋπόθεση ότι αυτό θα πρέπει να επιβάλλεται σταδιακά, δηλαδή όχι με την πρώτη, δηλαδή με την πρώτη φορά που θα βρεθεί ένα παιχνίδι τιμένο, όντως δεν είναι απαραίτητο να τιμωρηθεί το σωματείο με την ανώτατη ποινή, διότι στο κάτω-κάτω δεν γνωρίζουμε και ποιος έχει στήσει το παιχνίδι, ναι, και με ποιο τρόπο το έχει στήσει. Όταν όμως βλέπουμε ότι αυτό το φαινόμενο είναι επαναλαμβανόμενο, τότε πλέον όντως θα πρέπει να επιβληθεί η μέγιστη δυνατή ποινή που μπορεί να φτάσει ακόμα και στον διαβίου αποκλεισμό. Ναι. Και αυτά πρέπει να το νομοθετήσει, όπως είπατε, η πολιτεία, η οποία έχει. Εγώ θα έλεγα να τα νομοθετήσει πρώτα η ΕΠΟ, διότι είναι απλά πράγματα, και δεν επηρεάζουν σε τίποτα την νομή εξουσίας στην ΕΠΟ. Δεν τους κάνει. Με συγχωρείτε. Πώς δεν κοστίζει. Δεν τους κοστίζει αν η Ιερά Πέτρα Φερρυππίν, που αποδείχθηκε, πώς το λένε, πρωταθλήτρια στα σήματα, αποκλειστεί για 2-3 χρόνια. Έφυγε μόνη της Ιερά Πέτρα. Σαν παράδειγμα το λέω. Ναι. Μήπως κοστίζει η συγκάλυψη, δηλαδή η απόπειρα συγκάλυψης από την πλευρά των αξιωματούχων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δεν μπορούν να κάνουν συγκάλυψη, διότι οι καταστάσεις, οι λίστες της Sport Radar δεν εξαρτώνται από αυτούς. Mm-hmm. Εκτός αν στέλνονται και δεν εμφανίζονται. Ακριβώς, τις αγνοούν. Όχι, τις αγνοούν. Τις παίρνουν τις αγνοούν, διότι δεν περιλαμβάνεται στο πειθαρχικό κώδικα αυτή τη στιγμή η διαδικασία με την οποία θα επιβληθούν ποινές με βάση το. Ακριβώς. Της αγνοεί ο πειθαρχικός κώδικας. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, για τη συνομιλία. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα όπως πάντα. Καλό σας βράδυ. Καλησπέριζουμε αμέσως τον κύριο Νίκο Παναγόπουλο, στοιχηματικό αναλυτή, συνεργάτη των ανακριτικών και εισαγγελικών αρχών, που ξέρει πάρα πολύ καλά τις εκθέσεις της Ποραντάρ, τις έχει διαβάσει πάρα πολύ, γνωρίζει τι ακριβώς έχουν. Προηγουμένως, κύριε Παναγόπουλε, αποκαλύψαμε, όχι προηγουμένως, από χθες, από την τηλεοπτική δίκη, ότι μέχρι και με κρυπτονομίσματα ξεφεύγουν οι απατεώνες του στοιχήματος. Καλησπέρα.
Καλησπέρα και θα Bitcoin. Bitcoin, ακριβώς. Ναι, ναι, το παρακολούθησα. Έχω δει τι γίνεται. Νομίζω με αυτά που έχουν υποθεί τελευταία και πλέον με ονόματα ξεκάθαρα για το ποιοι είναι πρωταθλητές των εκθέσεων, ποιοι ουσιαστικά, μάλλον ποιες ομάδες ουσιαστικά ζούσαν μόνο από το στοίχημα, καθώς πρόεδροι, παράγοντες γενικά δεν έβαζαν ούτε ένα ευρώ, γιατί αυτό έχει αποδειχτεί, ότι αν δεν ήταν το στοίχημα κάποιες ομάδες δεν θα υπήρχαν στο χάρτη. Κάποιες άλλες κρατιώσαν σε κάποιες κατηγορίες υψηλές μόνο και μόνο για οικονομικούς λόγους, δηλαδή για να μπορούν να βγάζουν κάποια χρήματα. Νομίζω ότι με την πάραδο του χρόνου αυτοί που το κάνανε αυτό σταδιακά θα εξαφανιστούν και από το χάρτη. Δεν μπορεί να γίνει και διαφορετικά. Αλλά είχα διαβάσει και ένα άρθρο πρόσφατα που γράψατε και στο Δίκη Sports, ότι ίσως χάθηκε μία ακόμα ευκαιρία για να γίνει κάτι σημαντικό. Εκτός και αν, εκτός και αν ο κύριος Βρούτσης, ο αρμόδιος υπουργός, βάλει ζήτημα έγκρισης του πειθαρχικού κώδικα της ΕΠΟ. Αν αυτός ο κώδικας με τα σοβαρά και ασόβαρα χειραγωγημένα που είναι στα όρια της φεδρότητας και της γελοιότητας ισχύσει τελικά, πολύ φοβάμαι ότι ναι, χάθηκε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Αν δεν ισχύσει και το σταματήσει ο υπουργός και έχει τον τρόπο και έχει την υποχρέωση να το κάνει, τότε νομίζω ότι μπορούμε να ξανασυζητήσουμε. Εντάξει, είναι καθαρά στο χέρι του. Νομίζω όμως ότι αν το κάνει πρέπει να φτάσει ως το τέλος. Αν δεν το κάνει, ξαναγυρνάμε στη φράση που έχουμε πει 100 φορές, ότι όλα αρχίζουν και τελειώνουν από την πολιτική βούληση, δηλαδή του κατά πόσο θέλει κάποιος να γίνει κάτι, γιατί με αυτά που γίνονται στο τέλος καταλήγουμε, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ότι βολεύει όλους να μην γίνεται κάτι και καταλαβαίνουμε απόλυτα τι εννοούμε. Οπότε νομίζω ότι είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε, που λέγαμε και σε ελληνικές ταινίες. Ναι. Και για να καταλάβετε, νομίζω, κύριε Παναγκούπλη, για να καταλάβετε πόσο ωραία είναι η ατμόσφαιρα, υπάρχει μια απόφαση πρόσφατη της Επιτροπής Δεοντολογίας που την αποκαλύψαμε χθες στην τηλεοπτική δίκη για εκτελεστικό διευθυντή ΠΑΕ της Πλικ 2. Αυτός ο άνθρωπος προτριετίας στοιχημάτιζε συστηματικά στους αγώνες της ομάδας του. Ξέρετε ότι το αθλητικό δίκαιο απαγορεύει διαροπάλου σε αξιωματούχους ομάδων, ποδοσφαιριστές, προπονητές να ποντάρουν. Και συγγενών πρωτοβάθμων. Έτσι, να ποντάρουν στοιχηματικά. Αυτός πόνταρε κανονικά στη νίκη, στην ισοπαλία, στην ήττα και μάλιστα σε νόμιμη στοιχηματική εταιρεία στην Ελλάδα. Φυσικά εντοπίστηκε, εστάλει από την εταιρεία σχετική αναφορά στην Έπαθρα. Η Έπαθρα είναι η Επιτροπή Αθλητικής Ακαιρότητας που είναι συνδεδεμένη με τη Σύμβαση Μακόλεν. Και η υπόθεση έφτασε μέχρι την Επιτροπή Δεοντολογίας, η οποία επέβαλε την ανώτερη ποινή στον παράγοντα, διετή απαγόρευση ενασχόλησης από το ποδόσφαιρο. Αλλά νομίζω ότι μία και μοναδική απόφαση δεν αρκεί, διότι υπάρχουν πάρα πολλά παρακλάδια άλλων στοιχηματζίδων που δεν παίζουν τόσο νόμιμα. Γιατί αυτός είχε την αφέλεια να παίζει νόμιμα, έτσι. Οι άλλοι που παίζουν στη Μαλαισία και στη Σιγκαπούρη δεν τους βρούμε ποτέ. Ναι, το θέμα είναι να γίνει κάτι μία φορά σοβαρά, γιατί νομίζω ότι πάμε και καλά να κάνουμε κάτι, κάνουμε ένα βήμα μπροστά και ξαφνικά κάνουμε 10 πίσω. Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο από την πραγματική βούληση αυτών που ουσιαστικά έχουν τα κέρια πόστα, να το πω έτσι, και μπορούν να το κάνουν. Αν δεν το κάνουν αυτοί, νομίζω ότι δεν μπορεί να το κάνει κανείς. Ναι. Καλώς. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παναγόπουλε. Αυτά και από τον στοιχηματικό μας αναλυτή που συνεργάζεται με τις ανακριτικές και εισαγγελικές